Είδαμε στο τέλος του αγώνα, όταν τελείωσε πλέον το μάτς, οι οπαδοί του Ολυμπιακού συνεχίζαν να τραγουδάνε και γύρισε προς τα αρχή και τους χειροκρότησες. Ποιο είναι το μήνυμά σου? Εντάξει. Όλοι ο οργανισμός του Ολυμπιακού είμαστε μια οικογένεια, και στα καλά και στα άσχημα. Πιστεύω ότι μέσα σε ένα τέτοιο ατμόσφαιρα ευχαριστούμε πολύ τον κόσμο τα κοντά μας και μας συμπαραστάθηκε με όλες τις δυνάμεις. Πραγματικά ήταν εκπληκτική. Από εκεί πέρα, εμείς πρέπει να κάνουμε τον απολογισμό μας στην Ευρώπη και να κάνουμε την αυτοκριτική μας και να προχωρήσουμε να είμαστε έτοιμοι σε μια εβδομάδα που ξεκινάει τελική, να είμαστε έτοιμοι για το μεγάλο μας στόχο, το πρωτάθλημα. Και όταν πήγες να παραλάβεις και το τρόπαιο τους δεύτερες θέσεις, πάλι όλο το γήπεδο και οι Τούρκοι όλοι χειροκρότησαν την ομάδα. Αυτό τι λέει? Εντάξει, ο Ολυμπιακός έχει κερδίσει τους εμάς τα τελευταία χρόνια. Πιστεύω ότι είναι η μοναδική ομάδα στην Ευρώπη που έχει πάρει δύο Ευρωλίγες τα τελευταία χρόνια. Όλες οι άλλες ομάδες, και η ΤΣΣΚΑ και η Ρεάλ και η Φενέρ, οι άλλες ομάδες έχουν πάρει μια Ευρωλίγα. Πολύ μεγαλύτερα μπάτζετ. Αυτό δείχνει και τη δυναμική αυτού του συλλόγου. Αλλά πρέπει να συνεχίσουμε να είμαστε δυνατοί, να κάνουμε αυτό που πρέπει, να κρατήσουμε την ομάδα στην κορυφή και να, του χρόνου να είμαστε πάλι στο Final Four. Κάτι τελευταίο ή συνέχεια? Τίποτα. Πρέπει να το ξεχάσουμε γρήγορα. Έτσι είναι ο αθλητισμός. Πρέπει να μάθεις και να χάνεις και να προχωρήσουμε, να συγκεντρωθούμε για να είμαστε έτοιμοι για το πρωτάθλημα, γιατί πραγματικά αυτός είναι ο μεγάλος στόχος. Ευχαριστώ πολύ.